Ο αέρας μυρίζει καμένο στη Λαχώρη, μια πόλη στο ανατολικό Πακιστάν που κάποτε ήταν διάσημη για τους κήπους της, αλλά τώρα έχει γίνει ένα παράδειγμα προς αποφυγή λόγω της πολύ κακής ποιότητας του αέρα της. Το τοξικό νέφος έχει αρρωστήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους τους τελευταίους μήνες. Κτήσεις έχουν ακυρωθεί. Το περασμένο Δεκέμβριο αναπτύχθηκε ακόμη και τεχνητή βροχή για την καταπολέμηση της Θεσσαλομύθλης. Τίποτα όμως δεν φαίνεται να λειτουργεί. Η Λαχώρη βρίσκεται σε μια περιοχή όπου οι ρήποι από τις βιομηχανίες, τις μεταφορές και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες παγιδεύονται λόγω των τοπικών καιρικών συνθήκων και της τοπογραφίας, ώστε να μην μπορούν να διασκορπιστούν εύκολα. Η κύρια αιτία της Θεσσαλομύχλης είναι η κυκλοφοριακή ρήπανση, η οποία συμβάλλει κατά 43% σύμφωνα με τη μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας. Εκτός από αυτό, υπάρχει βιομηχανική ρήπανση που έχει 25% συνεισφορά και καύση καλαμιών που προέρχεται από τη Γεωργία. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως η κλίβανη τούβλων, που αυξάνουν επίσης το δίκτυο της ποιότητας του αέρα. Οι λεκάνες απορροής συμβάλλουν επίσης στη διασυνοριακή ρήπανση. Υπό ορισμένες συνθήκες ανέμου, το 30% της ρήπανσης στην Ινδική πρωτεύουσα Νέο Δελχή μπορεί να προέρχεται από την επαρχία Παντζάμ του Πακιστάν, όπου η Λαχώρη είναι η πρωτεύουσα. Στην Νότια Ασία, όπου βρίσκονται πολλές από τις πόλεις με τη χειρότερη ρήπανση στον κόσμο, υπάρχουν 6 μεγάλες αεροστεγείς ζώνες. Οι εμπειρογνώμονες ζητούν μεγαλύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ χωρών όπως το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Ινδία, για την από κοινού αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, αντί να εργάζονται ανά πόλη ξεχωριστά. Αλλά αυτό είναι μια δύσκολη αποστολή, όταν οι πολιτικές σχέσεις στην περιοχή είναι τεταμένες. Οι δεσμοί μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν έχουν διαραγεί. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και η εχθρική γραφειοκρατία εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους να διασχίσουν τα σύνορα για αναψυχή, σπουδές και εργασία, αν και οι χώρες έχουν εξαιρέσεις για θρησκευτικά προσκυνήματα. Τα στοιχεία πάντως είναι σοκαριστικά. Σχεδόν το 93% των Πακιστανών εκτίθεται σε σοβαρά επίπεδα ρήπανσης. Στην Ινδία είναι το 96% του πληθυσμού. Περισσότεροι από 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι εκτίθενται σε υψηλές συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής ρήπανσης, μόνο σε αυτές τις δύο χώρες. Εκτιμάται ότι περίπου 220.000 θάνατοι ετησίως στην επαρχία Παντζάμ του Πακιστάν μπορούν να αποδοθούν σε αιτίες που σχετίζονται με τον κακό αέρα. Λόγω της Θεσσαλομύχλης και λόγω των καιρικών συνθήκων, οι άνθρωποι που ήδη έχουν μια προϋπάρχουσα πνευματική πάθηση τείνουν να αρρωσταίνουν περισσότερο, έρχονται στα επίγοντα και νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Για τους περισσότερους υπάρχει βελτίωση στην κατάσταση της υγείας τους, ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι που δεν βελτιώνονται. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που αρρωσταίνουν τα τελευταία δύο χρόνια. Θα έλεγα ότι από πέρσι υπάρχει αύξηση της τάξης του 100% στον αριθμό των ασθενών που έρχονται με αναπνευστική πάθηση. Η γκρίζα ομίχλη καλύπτει τα σπίτια, τα σχολεία, τους δρόμους και τις αγροτικές εκτάσεις της επαρχίας Παντζάμ. Στους δρόμους της Λαχώρης κυκλοφορούν καθημερινά 6,7 εκατομμύρια οχήματα. Οι κατασκευές, οι εκπομπές ρήπων και τα απόβλητα είναι ευρέως διαδεδομένα. Η ορατότητα στις μεγάλες διασταυρώσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένη όταν πέφτει το σκοτάδι.